σε εξέλιξη η εκεχηρία στη Γάζα. Όμως οι δυο εμπόλεμοι ακούγεται ότι για τους δικούς τους λόγους ο καθένας επιμένει στη σύραξη. Οι διπλωμάτες ελπίζουν σε παράταση της εκεχηρίας πολύ πριν λήξει η προσωρινή κατάπαυση του πυρός. Όμως το δύσκολο έργο είναι να πείσουν τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ότι δεν παρασύρεται σε μια παγίδα που θα επεκτείνει την κυριαρχία Χαμάς. Δυσκολεύονται λοιπόν οι διπλωμάτες να τους πείσουν. Και οι δύο πλευρές έχουν λόγους, τονίζει η Guardian. Απ' τη μια η Χαμάς θα είχαν τη μόχλευση επί του Ισραήλ εάν απελευθερώνονταν όλοι Ακόμα λέγεται πως η οργάνωση δεν έχει την πολυτέλεια να κάνει πάρα πολλέ παραχωρήσεις χωρίς να χάσει την υποστήριξη των άλλων αντιπάλων στρατιωτικών ομάδων που δραστηριοποιούνται στη Γάζα. Απ' την άλλη καταλαβαίνουμε καλύτερα τον Ετανιάχου. Υπάρχει κίνδυνος μιας εκεχηρίας που αφήνει ανέπαφες τις στρατιωτικές δομές της Χαμάς κάτι υπέρχεται σε αντίθεση με τι υποσχέσει του ότι αυτή η μάχη δεν θα είναι μια επανάληψη των προηγούμενων συγκρούσεων με τη Χαμά στη Γάζα. Νοτανιάχου έχει περιγράψει τον πόλεμο ω μάχη μεταξύ βαρβαρότητα και πολιτισμού. Επομένω, δύσκολα θα αντέξει μια σύγκρουση που δεν οδηγεί σε πλήρη νίκη. Αμφιλογόμενο το αποτέλεσμα νίκη και θα καταδιωκόταν στο μέλλον από εξτρεμιστές στην κυβέρνησή του οι οποίοι θα μπορούσαν στη συνέχεια να αποσυρθούν να οδηγήσουν τη χώρα σε εκλογέ. Την ώρα που οι δημοσκοπήσει δείχνουν ότι η δημοτικότητα Νετανιάχου πίπτει συνεχώ. Κάποιοι που πιέζουν για παράταση εκεχηρία βασίζονται στην εγχώρια συναισθηματική πίεση από των ομήρων και στη διεθνή απέτηση να συνεχιστεί η ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Για τους διπλωμάτες Ισραήλ, μεταξύ των τριών βασικών παραγόντων στη λήψη αποφάσεων, δηλαδή του Πολεμικού Υπουργικού Συμβουλίου, του Γραφείου του Νετανιάχου και της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Μόσα, μάλλον η τελευταία είναι πιθανότερο να υποστηρίξει την παράταση της εκεχηρίας. Αλλιελπίζουν και στον Πρόεδρο Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ότι ισοσπίσει τον Νετανιάχου ότι μόνο με ειρήνη θα καταφέρει να συνεχιστεί η εξουσία του. Και το κυριότερο, απαιτείται από τα αραβικά κράτη να δείξουν προθυμία να αναλάβουν την ευθύνη για τη μελλοντική ασφάλεια του Ισραήλ. Δύσκολο φαίνεται να επιτευχθούν αυτά προς το παρόν για κρυμμένες ειδήσει. Έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποιήσε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ.